Ξεκίνησε με αρκετά προβλήματα από σήμερα το πρωί και αναρτώνται σταδιακά στο τάξη τα νέα καθαριστικά του ενιαίου φόρου ιδιοκτησία ακινήτων για το έτο 2015 σε 6,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτε. Για να εκτυπώσουν το καθαριστικό του οι αφού χρησιμοποιήσουν του προσωπικού κωδικού του για να μπουν στο σύστημα τάξη, θα πρέπει να επιλέξουν την εφαρμογή Ε9 και μετά το έτο 2015. Ο φετινό ένφια είναι ίδιο με πέρυσι, εκτό από τα ξενοδοχεία και τα νοικιαζόμενα δωμάτια για τα οποία καταργήθηκε η απαλλαγή του. Να σημειωθεί ότι λόγω υψηλή. Υψηλού αριθμού επισκέψεων, η υπηρεσία ΕΕ αντίθεται ανατακτά χρονικά διαστήματα εκτό λειτουργία. Θυμίζουμε ότι ο ένφια ΕΕ θα πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξο τέλο του Οκτώβριου 2015, είτε σε πέντε μηνιαίε δόσει έω και το τέλο του Φλεβάριου του 2016. Μέσα στι επόμενε δύο εβδομάδε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγέ στο ασφαλιστικό, οι οποίε θα γίνουν σε 7 συνολικά κατευθύνσει που θα φέρουν σημαντικέ ανατροπέ. Η πρώτη αλλαγή αφορά σε όσου λαμβάνουν μεγάλα ποσά μέσω περισσότερων απομειωσή συντάξεων. Εδώ μπαίνει νέο πλαφόν που θα είναι σημαντικά μικρότερο από το σημερινό που είναι στα 3.600 ευρώ. Η δεύτερη αλλαγή αφορά στην επικουρική σύνταξη. Το Υπουργείο επιχειρεί με κάθε τρόπο να αποφύγει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματο, καθώ αυτό θα σημάνει μειώσει των επικουρικών κατά 50 έω και 60%. Σε ό,τι αφορά στο ΕΚΑΣ, αυτό θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα χαθεί για την πλειοψηφία των δικαιούχων σε βάθο χρόνου. Παράλληλα, έρχεται η Εθνική Σύνταξη, μια σύνταξη που θα είναι και η μόνη που θα εγγυάται το κράτο και θα υπολογίζεται στο 60% του μέσου εισοδήματο, ποσοστό που μεταφράζεται σήμερα στα 390 με 400 ευρώ. Από εκεί και πάνω, τα χρήματα που παίρνει κάθε συνταξιούχο θα υπολογίζονται ξεχωριστά για τον καθένα με βάση τι ασφαλιστικέ εισφορέ στο σύνολο του εργασιακού του βίου. Σημαντική είναι και η αλλαγή στα ποσοστά αναπλήρωση, η οποία θα φέρει και μεγάλε μειώσει στι συντάξει όλων, παλιών και νέων. Ουσιαστικά, στο επίκεντρο βρίσκονται περίπου 800.000 δικαιούχοι, οι οποίοι θα δουν τα ποσοστά αναπλήρωση να αλλάζουν και να είναι πλέον από 55% έω και 75%. Για τα ποσέως έω 1.000 ευρώ, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα επιδιώκει το Υπουργείο, το ποσοστό αναπλήρωση θα παραμείνει στο 75% ώστε να μην υπάρχουν μειώσει. Ένα νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση τη ανεργία και την ενίσχυση των επιχειρήσεων έρχεται τι επόμενε ημέρε. Θα αφορά στι μικρέ και πολύ μικρέ επιχειρήσει και ο προπολογισμό του θα είναι 65 εκατομμύρια ευρώ. Στόχο του νέου προγράμματο, που θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του ΕΣΠΑ, είναι να υποφεληθούν περί τι 10.000 μικρέ και πολύ μικρέ επιχειρήσει που έχουν κάνει προσλήψει μετά την 1η Ιανουαρίου του 2014. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιδότηση με 400 ευρώ το μήνα περίπου για κάθε εργαζόμενο και για όσο διάστημα εργάζεται στην επιχείρηση.